Ήρθαμε εδώ σήμερα στο χώρο της Ακρόπολης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε αυτοψία, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το αναβατόριο, το ασανσέρ που βοηθάει τα άτομα με ειδικές ανάγκες να ανέβουν στον ιερό χώρο της Ακρόπολης. Καταρχήν, καταγγέλουμε την αρχαιολογική υπηρεσία για το ότι μας απαγορεύει το να πλησιάσουμε το χώρο. Να τον πλησιάσουμε. Όχι να πάμε εκεί που γίνονται εργασίε. Απλώ να τον πλησιάσουμε. Βρήκαμε λουκέτα. Τη στιγμή που έχουμε ειδοποιήσει εδώ και δύο ημέρε. Ε, και τη στιγμή που βουλευτής άλλου κόμματος ήρθε, πέρασε μέσα, έκανε την αυτοψία και έφυγε μια χαρά. Μας απαγόρευσαν. Στον ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευσαν να πλησιάσει. Σε αυτό το αναβατόριο το οποίο έγινε το 2004, το θυμάστε όλοι, θυμόμαστε το, ατυχε ατυχές γεγονός με το παιδάκι Αμέα που δεν λειτουργούσε το αναβατόριο γιατί γινόντουσαν εργασίε και αναγκάστηκε ο πατέρας να το ανεβάσει απάνω. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία για μικροκομματικού σκοπού εν των εκλογών. Από τι εκλογέ όμω έχει περάσει ένα χρόνο. Δεν έχουν κάνει δε τίποτα. Δεν έχουν σύνομα. κάνει τίποτα. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ακόμα αφού, εξαγγελίες. Αφού, μόνο εξαγγελίε. Κάθε τρει και λίγο δελτία τύπου ότι έχουμε παραγγείλει ένα μηχάνημα και έχουμε παραγγείλει μια πλακέτα και έχουμε παραγγείλει κάτι άλλο. Αυτό το καλοκαίρι τα ΑΜΕΑ πάλι δεν θα ανέβουν στην Ακρόπολη. Και σε αυτό φταίει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που στο πρότυπο και στη ρότα του ελληνικού που θα μπαίναν οι μπουρντόζες την πρώτη βδομάδα και θα τα τα πάντα δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και ένα χρόνο για το ασαντσέρ της Ακρόπολης.